Γιατί αυτό είναι το σοβαρό. Προς τιμή σας, κύριε Πρόεδρε, που το επισημάνατε από την πρώτη στιγμή. Κύριε Γεωργιάδη, είχατε μία δυνατότητα να αποφύγετε αυτόν τον πρωτοφανή διασυρμό και εξευτελισμό για υπουργό κυβέρνησης. Να έρθετε εδώ και να πείτε ότι η φωτογραφία που παραδώσατε στα πρακτικά είναι σωστή, αξιόπιστη και αληθινή. Όχι μόνο δεν το κάνατε αυτό, κύριε Γεωργιάδη, αποδεικνύοντας ότι πριν από λίγο, για αυτό το κρίσιμο θέμα που αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, λειτουργήσατε ως ένα χυδαίο τρόλ του διαδικτύου. Αλλά αποδειχθήκατε και εντελώς άνανδρος πολιτικά. Γιατί δεν είχατε το σθένος να ζητήσετε συγγνώμη για αυτή την απρέπεια που διαπράξατε. Και εν πάση περιπτώσει τον ελληνικό λαό δεν τον υπολείπτεστε. Την αντιπολίτευση, τους βουλευτές, τους έχετε γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Αυτό το έρμο, το ιστορικό κόμμα που έχετε την τιμή να εκπροσωπείτε ως υπουργός κυβέρνησής του, δεν το λυπάστε. Έχετε καταλάβει τι βρώμικη σελίδα για τη Νέα Δημοκρατία γράψατε σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Να έρθετε εδώ ως ένα ξεφτυλισμένο τρόλ του διαδικτύου να καταθέσετε μια ψεύτικη φωτογραφία. Να σας καλέσουμε να γυρίσετε πίσω για να αναγνωρίσετε ένα λάθος που θα μπορούσε να έχει κάνει κάποιος ανθρώπινα. Παρασυρμένος από συμβούλους που τον πήρα στο λαιμό του. Και αντί να έρθετε εδώ να ζητήσετε συγγνώμη και να ανακαλέσετε από τα πρακτικά αυτό που καταθέσατε, συνεχίσατε τις γελοιότητες τις οποίες λέγετε. Κύριε Γεωργιάδη, προσέξτε, κατεβαίνετε το ένα σκαλοπάτι κάτω από το προηγούμενο. Και σας επαναλαμβάνω ότι το πρόβλημα δεν το έχουμε εμείς στο τέλος. Θα σας ανακηρύξουμε ως μέγα χορηγό. Το πρόβλημα το έχει το κόμμα σας και αυτοί οι όρημοι οπαδοί αυτού του κόμματος που βλέπουν έναν υπουργό του Μητσοτάκη να έρχεται εδώ και να διακινεί ψεύτικες fake φωτογραφίες. Εδώ, κύριε Γεωργιάδη. Ναι, κύριε Γεωργιάδη.